Μολύβι και χαρτί όχι για να σημειώσουν τις αγορές για το γιορτινό τραπέζι, αλλά για να φτιάξουν τη λίστα με τα ονόματα των καλεσμένων τους εν ώψη ρεβεγιών, έβγαλαν φέτος πολλοί ρεθμιώτες. Όπως λένε στο φακό της Κρήτη TV, τα Χριστούγεννα που ανέκαθεν προσφέρονται για να σμίξουν οι οικογένειες και οι φίλοι, φέτος έχουν εξελιχθεί σε πονοκέφαλο, αφού με βάση τα περιοριστικά μέτρα, ο αριθμός των ατόμων θα πρέπει να είναι έως 9 άτομα. Όπως αποδεικνύεται όμως, το μεγαλύτερο πρόβλημα το έχουν οι γιαγιάδες που δεν μπορούν να αποκλείσουν τα εγγόνια τους από την χριστουγεννιάτικη μάζοξη, ακόμα και αν ο αριθμός ξεπερνά τα 9 άτομα. Μαζί με τα παιδιά μου είναι 11. Τα εγγόνια μου. Θα τα αφήσω έξω. Δύσκολο. Έχω 3 εγγόνια. Θα πω στα 2 να μην έρθουν. Ή θα πω στον ένα μου γιο μην έρθει, να έρθει ο άλλος. Δεν σας φαίνεται λίγο? Εφόσον είμαστε συνέχεια μαζί. Δεν τα αφήνω, θα τα πάρω όλα. Μόνο τα παιδιά μου. Και εγγόνια φαντάζομαι. Εντάξει, δεν θα τα βγάλουμε και έξω. Άλλοι πάλι έχοντας διάθεση να τηρήσουν τα αυστηρά μέτρα που όπως λένε είναι για το καλό όλων μας, αποφάσισαν να μοιράσουν τους συγγενείς τους ανά οικογένεια, έτσι ώστε κανείς να μην περάσει αυτές τις Άγιες ημέρες μόνος του. Και μπορεί διαχρονικά τα εορταστικά καλούδια να αποτελούν τη σταθερή αξία του ρεβεγιών, φέτος όμως που οι συνθήκες είναι πρωτόγνωρες, η βασική αξία κάθε εορταστικής μάζοξης είναι οι ηλικιωμένοι γονείς ή οι παππούδες και οι γιαγιάδες κάθε οικογένειας. Αποφασίσουν οι άλλοι ποιοι θα πάνε με ποιους για να χωριστούμε. Δεν γίνεται διαφορετικά, είμαστε πολλοί. Κάτω από όλες συνθήκες πώς θα ήσασταν? Κάτω από όλες συνθήκες, αν μαζευόμασταν όλοι, είμαστε γύρω στα 15-20 άτομα. Είναι τελείως διαφορετικά. Οι άνθρωποι είναι λίγο ανασφαλείς, δεν ξέρουν τι να κάνουν. Οι περισσότεροι είναι φοβισμένοι βέβαια. Οι συγγενείς μόνο, οι πολύ κοντινοί, δηλαδή τη μητέρα μου, τα αδέρφια μου. Και οι υπόλοιποι το ίδιο κάνουν. Δεν έχουμε κάποιο θέμα τώρα σε αυτό. Καταλαβαίνουν όλη την κατάσταση, βλέπουν πώς είναι τα πράγματα. Και βέβαια θέλαμε να καλέσουμε παραπάνω κόσμο και βέβαια θέλαμε να κάνουμε ένα τραπέζι πολύ μεγάλο, αλλά... δεν γίνεται. Και ενώ κάτω από άλλες συνθήκες το σερβίτσιο στα γιορτινά τραπέζια δεν θα ήταν μόνο για 9, τώρα, δεδομένου του φόβου που έχει διασπείρει ο κορονοϊός, τα πάντα θα είναι περιορισμένα ακόμα και στις οικογενειακές συγκεντρώσεις. Και όλα αυτά την ώρα που αρκετοί είναι εκείνοι που περιμένουν εν αγωνίως στην έναρξη των εμβολιασμών για να έχουν το κεφάλι τους ήσυχο. Είμαστε πάρα πολλά αδέρφια, πάρα πολλά νύψια, μαζευόμαστε από 20 άτομα και πάνω. Φέτο κι εσείς όμως αναγκαστικά... Αναγκαστική προσγείωση. Mm-hmm. Φοβόμαστε. Υπάρχει, δεν πρέπει να έχουμε άγνοια κινδύνου, υπάρχει ο ιός. Πρέπει να προφυλακτούμε. Ήδη έχω ένα φίλο στην εντατική από ιό, στα Χανιά. Σας τρόμαξε αυτό? Κατά κάποιο τρόπο. Να υποθέσω είστε από τους ανθρώπους που περιμένετε πώς και πώς και το εμβόλιο. Θα τρέξω ο πρώτος που θα το κάνει. Το περιμένουμε γιατί είναι η μόνη λύση. Και του χρόνου παιδιά. Όχι έτσι ελπίζω. Όχι έτσι, όχι Παναγία μου, καλές γιορτές. Πάντως όσοι αποφασίσουν να μετακινηθούν από τα σπίτια τους για το ρεβεγιόν, δεν θα πρέπει να αμελήσουν να στείλουν το σχετικό SMS με το κωδικό μετακίνησης 6, δεδομένου ότι οι έλεγχοι αυτές τις ημέρες θα είναι σαρωτικοί και ειδικά μετά τις 10 το βράδυ που ισχύει η απαγόρευση της κυκλοφορίας.